Άντρε του Ισραηλινού στρατού έχουν εισβάλει σε ένα από τα τούνελ τη Χαμά. Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνική Άμυνα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργό τη χώρα Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι οι επιχειρήσει του στρατού στη Λωρίδα τη Γάζα δεν θα σταματήσουν μέχρι να καταστραφεί και το τελευταίο τούνελ τη Χαμά. Μέχρι τώρα έχουμε καταστρέψει δεκάδε τούνελ των τρομοκρατών και είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε αυτή την αποστολή με ή χωρί εκεχηρία. Γι' αυτό δεν θα συμφωνήσω σε καμία πρόταση που δεν επιτρέπει στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να φέρουν σε πέρας αυτή την αποστολή που είναι σημαντική για την ασφάλεια των Ισραηλινών. Το Τελαβίδ κάλεσε άλλους 16.000 από την εφεδρεία, διευρύνοντα το μέτωπο των επιχειρήσεων στη Γάζα. Η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμά έχει μπει στην τέταρτη εβδομάδα. Οι νεκροί Παλαιστίνοι ξεπερνούν τους 1.300, ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 7.000. Από την έναρξη των επιχειρήσεων έχουν χάσει τη ζωή τους 56 Ισραηλινοί στρατιώτες και τρει πολίτες.